Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χάρης Βιτινιώτης, μίλησε στον τηλεοπτικό φακό για την κατάσταση στη Σικιώνα, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τέλος, αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που γινόντουσαν κατά καιρούς για κακή διαχείριση όταν ήταν στο τιμόνι του Δήμου Βέλου. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Σικιωνίων, τον οποίο πραγματικά υπηρετώ μέσα από την πολιτική μου προσπάθεια και το δικό μου τρόπο σκέψης και γνώσης, θεωρώ ότι προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Αύριο έχουμε επίσης Δημοτικό Συμβούλιο, όπως άλλωστε συνηθίζουν όλοι οι Δήμοι μέσα στο μήνα να έχουμε ένα ή δύο Δημοτικά Συμβούλια. Έχει προηγηθεί Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είχε θέματα έκτακτα με ειδοποίηση της διαδικασίας εκτάκτου σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου. Δυστυχώς η πλειοψηφία δεν κατάφερε να έχει απαρτία. Η μειοψηφία αντέδρασε μαζί με την μειοψηφία φυσικά και εγώ. Και το Δημοτικό Συμβούλιο εκείνο δεν έγινε. Είμαστε στα πλαίσια προϊόντος προσπάθειας θετικής προς τον συμπολίτη μας. Είναι γεγονός ότι στα χρόνια που υπηρετούσα την τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου Βέλου, πριν την ενοποίηση, είχα αναφερθεί πολλές φορές σε καταγγελίες οι οποίες είχαν να κάνουν με ακούσματα κακοδιαχείρισης. Και βέβαια είχαμε κάνει μια προσπάθεια με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες να ελεγχθεί αν είναι σωστό ή λάθος εκείνο που εμφανιζόταν ως εικόνα στους συμπολίτες μας. Σήμερα αρχίζει ένας από τους φορείς αυτούς να κάνει τον δικό του έλεγχο, όπως το ΣΔΟΕ, όπως οι λεκτές δημόσιας διοίκησης, όπως η εφορία κτλ. Και βγαίνουν ορισμένα πορίσματα τα οποία άλλα τρέχουν προς τακτοποίηση και άλλα ενδεχομένως να καταλήξουν στο ακροατήριο. Και από εκεί και πέρα, κανένας αφού δει τα αποτελέσματα των ενδίκων διαδικασιών, τότε με ασφάλεια θα μπορεί να μιλάει ότι πράγματι υπήρχε ποινικό θέμα ή δεν υπήρχε, ανάλογα με το αποτέλεσμα.